Καλησπέρα. Δεσμεύτηκα στους συναδέλφους σας, όλους που δεν είναι εδώ και εσάς που είστε εδώ, να σας αναφέρω ότι σήμερα διεξήχθη σε όλες τις ανακριτικές πράξεις στις οποίες εγώ συμμετείχα με την γεωργία. Εμφανίστηκε λοιπόν η γεωργία σήμερα με θάρρος. Πάλι με θάρρος μπροστά στην ανακρίτρια και επιβεβαίωσε όσα κτηνώδη βίωσε μέσα στη Σουήτα την μέρα της πρωτοχρονιάς. Ανακάλεσε κι άλλα στη φίλη της. Αφήστε με λίγο να πω. Η Γεωργία τα είπε με θάρρος. Με το πρόσωπό της ξεσκέπαστο και με το κεφάλι της ψηλά. Εμείς επιβεβαιώσαμε όσα η Γεωργία κατέθεσε στις προηγούμενες καταθέσεις της και συμπληρωματικά προσεκόμισε στοιχεία αποδεικτικά για αυτά τα οποία ισχυρίστηκε την προηγούμενη φορά. Έφερε δηλαδή μηνύματα τυπωμένα, κλήσεις τυπωμένες που επιβεβαιώνουν τις κινήσεις της, το ότι κατέβηκε, ξαναγύρισε, είπε τι κλπ. Όλα αυτά είναι ένα στοιχείο ότι η Γεωργία δεν έχει αντιφάσεις σε αυτά τα οποία είπε και οι καταθέσεις της όλες συγκρινόμενες κρίνονται κατά την άποψή μας ειλικρινής. Σήμερα είναι Παρασκευή. Σας είπα από την αρχή, από την πρώτη μέρα, ότι έχω εμπιστοσύνη στις αρχές, όχι μόνο για αυτά τα οποία διενεργούνται εδώ ενώπιον ανακριτών και δικαστών και εισαγγελέων κλπ. Αλλά αρχές είναι όλες οι αρχές, δηλαδή οι αρχές οι οποίες διενεργούν εξετάσεις για τα αποτελέσματα τα οποία αναμένουμε. Είχα την ενημέρωση ότι μέχρι σήμερα, μέχρι τέλος της εβδομάδας που είναι σήμερα, θα έχουμε νέα σχετικά με τις λοιπές εξετάσεις, διότι είναι γνωστό ότι δόθηκε ιατροδικαστική έκθεση που έχει την κλινική εξέταση της Γεωργίας, όπου φαίνονται αυτά τα ίχνη τα οποία ενημερωθήκατε και πληροφορηθήκατε όλοι ότι θα είχαμε τις τοξικολογικές και εξετάσεις DNA. Πλην όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Εμπιστευόμαστε στις αρχές, αλλά όμως κάτι εδώ δεν πάει καλά. Κάτι καθυστερεί. Πιστεύω ότι η όποια καθυστέρηση θα επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία λέει η κλινική εξέταση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται σήμερα, τέθηκε στην ανάκριση, δεσμεύτηκαν οι αρχές ότι η ανακρίτρια, δηλαδή ότι θα πιέσει και προς αυτήν την κατεύθυνση. Κατονόμασε και άλλο άτομο εκτός από τον ήδη κατηγορούμενο. Η Γεωργία επιβεβαίωσε όσα είπε στις προηγούμενες καταθέσεις και δεν υπάρχει κάτι νέο. Η συμπληρωματική κατάθεση είναι η προσκόμιση δικαιολογητικών, η επανάληψη των ίδιων περιστατικών και ο έλεγχος τυφώνασουν μέσα από αυτά τα οποία λέει κάτι αντιπροτικό. Δεν είπε κάτι καινούργιο. Σήμερα να σας πω ότι όλη η Ελλάδα περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων των τοξικολογικών DNA προκειμένου να επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία προηγούμενα σας είπα, ώστε να ανοίξει πιο γρήγορα ο δρόμος για μια αλλαγή, μεταβολή της κατηγορίας και οι ένοχοι να οδηγηθούν γρήγορα στη φυλακή προκειμένου να αποφασιστεί με την αλλαγή κατηγορίας μια προφυλάκηση. Παρακαλώ, σχετικά με να σας κάνω μια ενημέρωση για όλα τα θέματα και μετά αν θέλετε, αν προκύπτει κάποια ερώτηση, τι μπορεί να γίνει. Σας εξήγησαν γιατί δεν πήραν αίμα. Να σας πω ότι οι εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν των ούρων και του αίματος, τα ούρα ελήφθησαν την ίδια μέρα, τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν και καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή, έπρεπε κατά την άποψή μας να πάρθει αίμα,
βέβαια πάμε σε θέματα τώρα ειδικών. Το αίμα δεν πάρθηκε. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία και θα κρυφθούν. Πιστεύουμε ότι δεν θα είναι βλαπτικά το αποτελέσμα το οποίο αναμένεται να επιβεβαιώσει την ιατροδικαστική έκθεση. Υποστηρίζω ότι καθυστέρησαν να λάβουν τα ούρα. Σας είπα ότι τα ούρα ελήφθησαν την ίδια μέρα. Άρα λοιπόν δεν καθυστέρησαν. Την ίδια ημέρα ελήφθησαν τα ούρα. Μπήκαν στο ψυγείο, υπάρχει δείγμα το οποίο έφυγε και αντιδείγμα. Καθυστερεί το αποτέλεσμα των ούρων. Των τοξικολογικών εξετάσεων. Σήμερα έγινε γνωστό ότι οι διοικητικές αρχές έκαναν έρευνα αυτό δεν ήταν αντικείμενο της σημερινής ανάκρισης και δεν μπορώ εγώ να σας επιβεβαιώσω πράγματα τα οποία εσείς είστε έτσι και τα βλέπετε. Εγώ δεν ήμουν, δεν είχε επαφή και επικοινωνία με... Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση εγώ πήγα για ένα άλλο ζήτημα που διατάχθηκε. Δεν θέλουμε να μας επιβεβαιώσετε, να μας σχολιάσετε. Δεν το ξέρω, μα δεν το ξέρω. Είσαστε λένε πίσω, είσαι κοινή δεύτερο πόδο που συγκάλεσε στο πάρκι και αφήνει στην αστυνομική διεύθυνση. Ωραία, τότε θα σας πω ότι υπάρχουν εξελίξεις και ότι την επόμενη εβδομάδα υπάρχουν και άλλες εξελίξεις. Αν αυτό συνέβη, υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις. Γιατί κλήθηκε να καταθέσει συμπληρωματικά? Περιμένουν και άλλα άτομα να κληθούν, τι εννοείται? Θα υπάρχουν εξελίξεις από την κατάθεση του κυρίου αυτού και από τη στιγμή το οποίο υπάρχει. Γιατί κλήθηκε να καταθέσει πληρωματικά σήμερα? Σας είπα να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία είπε και να προσκοπεί στα στοιχεία τα οποία δεν θα έχει. Ο εργοδότης τι Δεν συμμετείχα στην κατάθεση του εργοδότης. Ο εργοδότης είναι και ο εργοδότης είναι μάρτυρας. Και στην κατάσταση μάτια δεν παρέσατε σίγουρα. Φαντάζομαι ότι κατέθεσε τα περιστατικά τα οποία γνωρίζει και όλα αυτά θα συγκεντρωθούν και θα υπάρχει μια αντιστοίχηση από το οποίο θα μπει και η γεωργία για την παρέμβαση. Το θέμα είναι ότι σας λέω ότι εσείς στην αγωνία περιμένετε και μια ολόκληρη χώρα περιμένει μια αγωνία να βγουν οι εξετάσεις οι οποίες ακόμα δεν βγήκαν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μην ανησυχήσουμε, ναι, αλλά πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ζητήσουμε εξηγήσεις για όλα αυτά. Τα όσα έχει έρθει εδώ όμως ο νεαρός με έγγραφη για κάθε σύγκριση, πώς θα σχολιάσουμε? Η Γεωργία, ένα παιδί κάθε μέσα της ελληνικής οικογένειας, ένας άνθρωπος δικός μας, όπως όλοι οι απλοί άνθρωποι, βγήκε με το πρόσωπο ανοιχτό και έδωσε τη δυνατότητα να την κρίνει ο κόσμος όλο, οι πολίτες όλοι. Όσον αφορά για το τι λέει ο καταγγελόμενος και κατηγορούμενος, που νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει το ίδιο για να υποστεί τις ίδιες κριτικές. Μπορεί να υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο δεν θέλω να το παραβιάσω, αλλά κατά την προσωπική μας άποψη όλα τα γεγονότα επιβεβαιώνουν την καταγγελία της Γεωργίας. Συνεπώς, νομίζω ότι με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά θα πρέπει να κρυφθούμε όλοι. Με το πρόσωπο ανοιχτό και χωρίς μάσκα να φαίνονται τα χαρακτηριστικά, το πρόσωπο είναι σπαθί του ανθρώπου και με τον αυθόρμητο λόγο και όχι με τυποποιημένες νομικές εξηγήσεις πάνω σε θέματα τα οποία δεν ζητάει ο κόσμος.